πιο ασφαλείς πόλεις της Ευρώπης από τις πόλεις αυτού του μεγέθους και αυτής της κοινωνικής σύνθεσης. Όχι πια. Αυτό... Μία λοιπόν, η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που μέχρι πριν από δύο χρόνια ήταν η πιο ασφαλής πόλης της Ευρώπης αυτού του μεγέθους και αυτής της κοινωνικής σύνθεσης. Σωστός είμαι τώρα? Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από πού το συμπεραίνω? Το ένα συμπέρασμα είναι, αν τυχόν πας και κοιτάξεις διάφορες στατιστικές που δείχνουν περίπου σε αυτήν την κατεύθυνση. Το δεύτερο πολύ ενδιαφέρον είναι να αποταθεί κανείς σε αλλοδαπούς διπλωματικούς υπαλλήλους ή υπαλλήλους που έρχονται σε διεθνή ινστιτούτα κτλ. Και να ρωτήσει ποια πόλη βάζουν πρώτη, αν τυχόν και ενδιαφέρονται να πάνε σε μια πόλη στην οποία θα έχουν μια ποιότητα ζωής και κυρίως όταν θα θέλουν τα παιδιά τους, τα οποία είναι σε ηλικία εφηβείας, να μπορούν να ζουν με σχετική ελευθερία. Αν λοιπόν κάνετε αυτό το πράγμα, αυτήν τη δημοσκόπηση, θα διαπιστώσετε πολύ γρήγορα ότι η Θεσσαλονίκη ανήκει στην απόλυτη κορυφή. Αν λοιπόν δηλαδή κάποιοι θέλουν να πάνε κάπου στο Ινστιτούτο Γκιώτε ή θέλουν να πάνε στο Βρετανικό Συμβούλιο σε κάποια πόλη και έχουν παιδιά ηλικίας 15, 16, 17 ετών, τότε αυτή την πόλη που επιλέγουν είναι η Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια άλλη πόλη στην Ευρώπη όπου θα μένεις στο πανόραμα και η κόρη σου 16χρονη μπορεί να παίρνει μαζί με τη φίλη της το λεωφορείο, να κατεβαίνει στο κέντρο της πόλης και μετά να περιμένεις το βράδυ στις 12 η ώρα την πάρεις στη στάση και να νιώθεις αρκετά ασφαλής ότι η κόρη σου θα επιστρέψει κιόλας.